Ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος είναι στη συντροφιά μας. Χριστός Ανέστη, κύριε Βασιλακόπουλε, χρόνια πολλά. Αληθώς ο κύριος, κύριε Πρωτοσάλτε, σε εσάς και στους ακροατές σας, με υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρώτο, τα ερωτήματα που έμειναν πίσω από την τελευταία μας ραδιοφωνική συνάντηση, κύριε Βασιλακόπουλε, λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, είναι τα εξής. Εάν και πότε μπορούν να εμβολιαστούν οι ηλικίες κάτω των 60 ετών. Δηλαδή, ρωτούν τώρα φίλοι μας. Έχω νοσήσει πριν από 2-3 μήνες. Να πάω να κάνω την δεύτερη αναμνηστική δόση. Τι συμβουλές δίνετε, θα δίνατε, κύριε Βασιλακόπουλε? Καταρχήν, αυτή τη στιγμή η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών δεν έχει δώσει τη δυνατότητα δεύτερης ενισχυτικής δόσεως στους ανθρώπους κάτω από τα 60. Αυτό κάθε κράτος το χειρίζεται με διαφορετικό τρόπο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι ειδικοί επιστήμονες που συνεδρίασαν, οι αντίστοιχες δικές τους επιτροπές εμβολιασμού, πρακτικά δηλαδή οι επιτροπές του FDA και του CDC, το FDA είναι το Food and Drug Administration, ο αντίστοιχος ΕΟΦ, και το CDC είναι ο αντίστοιχος ΕΟΔΗ, Center for Disease Control, απεφάσισαν ότι συστήνουν τη δεύτερη ενισχυτική δόση για όλους τους ανθρώπους πάνω από τα 50, έτσι. Στην Ελλάδα επεκράτησε η λογική πάνω από τα 60. Γεγονός είναι ότι όσο αυξάνει την ηλικία, τόσο το μέτρο αποκτά μεγαλύτερη σημασία, γιατί η ευπάθεια στη σοβαρή νόσο, από την οποία προστατεύει ακόμα περισσότερο η δεύτερη ενισχυτική δόση, μεγαλώνει με την ηλικία. Προφανώς λοιπόν, αν βάζαμε πάνω από το 80, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη και ούτω καθεξής. Η προσωπική μου άποψη, που δυστυχώς δεν απηχεί την άποψη της Επιτροπής, της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, είναι ότι από τη στιγμή που ιδίως την 1η Μαΐου καταργείται οποιοδήποτε μέτρο, να το πω έτσι, ελέγχου του ανοσολογικού στάτους κάθε ανθρώπου απέναντι στον κορονοϊό, δηλαδή το αν είναι προστατευμένος από εμβολιασμό, από πρόσφατη νόση ή ό,τι άλλο τέτοιο θέλετε, και άρα αν έχει μικρότερη πιθανότητα να νοσεί και άρα να μεταδώσει την νόσο σε όλους τους χώρους ανεξάρτητα, όπως είναι δικαίωμα του κάθε συμπολίτη μας να είναι ανεμβολίαστος και να κυκλοφορεί παντού, άρα με μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσει ο ίδιος και να μεταδώσει τον ιό, θα έπρεπε να είναι και ελεύθερο δικαίωμα του κάθε ενός από εμάς να μπορεί να κάνει τη δεύτερη ενισχυτική δόση. Και αν το κράτος κρίνει ότι οικονομικά αυτό δεν το συμφέρει, γιατί ξέρετε τα προγράμματα εμβολιασμών βγαίνουν και με τέτοια κριτήρια, έτσι. Αν χορηγούνται δωρεάν, εννοώ δηλαδή τα εμβόλια, ας το δώσει διαθέσιμο στα φαρμακεία ή στα φαρμακεία του ΕΔΙ, όπως θέλει, να μπορώ εγώ να το αγοράσω στην τιμή που θα συμφωνηθεί, θα είναι 15, θα είναι 20 ευρώ, και να μπορώ να το κάνω να προστατευτώ παραπάνω. Ναι. Τώρα, για τις ηλικίες 60 και άλλο που έχει ανοίξει, ποιος είναι ο χρόνος ενδεδειγμένος μετά την νόσηση για τη δεύτερη αναμνηστική δόση, κύριε Βασιλακόπουλε? Να ξεκαθαρίσω, όταν λέτε μετά την νόσηση, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Ναι. Εάν έχω κάνει 3 δόσεις εμβολίου και έχω νοσήσει, μάλιστα, δεν χρειάζεται να κάνω 4η δόση. Όταν λέμε 3 δόσεις, εννοούμε 2 δόσεις. 3 δόσεις σημαίνει έχω κάνει τον βασικό εμβολιασμό μου. Οι περισσότεροι στην Ελλάδα κάναν βασικό εμβολιασμό με 2 δόσεις. Μάλιστα. Το μονοδοσικό, το Johnson, ήταν μικρό ποσοστό ανθρώπων. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί που κάνανε λοιπόν 2 δόσεις και μετά κάνανε και μια 3η. Και μετά νόσησαν, σχεδόν όλοι ήπια, οι περισσότεροι τουλάχιστον ήπια, είναι αυτοί οι άνθρωποι που πλέον έχουν 4 φορές εκτεθεί στα αντιγόνα του κορονοϊού. Μάλιστα. Άρα δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα στη διάρκεια του θέρους. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Το πόσο καιρό, μάλιστα, διαρκεί η προστασία σε αυτούς τους ανθρώπους, επιστημονικά δεν το ξέρουμε στα σίγουρα. Μάλιστα. Το μετράμε. Μάλιστα. Θα το μετρήσουμε και θα δούμε. Αλλά προς το παρόν αυτοί δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Από την άλλη, αν με ρωτάτε, εάν εγώ έχω νοσήσει, να πάρουμε εσάς, κύριε Πορτοσάλτε, γιατί το ξέρει όλος ο κόσμος ότι είχατε κάνει 3 δόσεις και εκ των υστέρων νοσήσατε. Έτσι. Τέλος Ιανουαρίου, ακριβώς. Ναι. Ωραία. Αν πάτε τώρα και κάνετε μια δεύτερη αναμνηστική δόση, το πρώτον, δεν θα πάθετε τίποτε, αυτό είναι σίγουρο, καμία παρενέργεια, πέρα από απλά τοπικά φαινόμενα, ξέρετε, μπορεί να πονάει το χέρι σας, τέτοια πράγματα.
ή να κάνετε λίγο πυρετούλι, δεν θα πάθετε τίποτε. Είναι τελείως ασφαλές. Ναι. Θα αυξήσει την άμυνά σας απέναντι στον κορονοϊό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αν πραγματικά το χρειάζεστε ή όχι, δεν είναι σίγουρο. Είστε στο όριο και το λέω ότι είστε στο όριο, γιατί είμαστε περίπου στην ίδια δεκαετία. Πάνω από τα 60 αυξάνεται αρκετά ο κίνδυνος, εκεί ανάμεσα στα 50 και στα 60 λίγο λιγότερο. Μπορεί και να μην το χρειάζεστε και να το κάνατε κακό δεν θα έκανε. Να το πω αλλιώς. Μάλιστα. Ναι. Για να είμαι ήσυχος στη διάρκεια του καλοκαιριού, δηλαδή, έτσι. Θα ήσασταν πολύ πιο ήσυχος. Πολύ πιο ήσυχος, μάλιστα. Τώρα, τα του φθινοπόρου ενώ του Σεπτεμβρίου τα αφήσουμε για αργότερα. Έτσι δεν είναι, τα συζητήσουμε αργότερα, είναι νωρίς ακόμη. Ας περάσουμε το καλοκαίρι πρώτα. Έχω την αίσθηση ότι τα του Σεπτεμβρίου, γιατί εμείς οι επιστήμονες πρέπει να μιλάμε με επιστημονικά δεδομένα, θα είναι τελείως διαφορετικά για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι θα έχει εμβολιαστεί με τα διάφορα εμβόλια που υπάρχουν γύρω στο 70% του πληθυσμού όλης της γης. Θα έχει νοσήσει κι άλλο μισό δισεκατομμύριο. Θα έχουμε πάει λοιπόν σε μια αρχική έκθεση στον ιό, είτε με φυσικό τρόπο, είτε με εμβολιασμό, άρα και σε μια αρχική ανοσία, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Λογικά θα υπάρχουν επικαιροποιημένα εμβόλια τότε, που θα είναι πιο αποτελεσματικά. Αν θέλετε μια γενικότερη πρόβλεψη, θα πάμε σε μια συμβίωση με τον ιό, όπου το εμβόλιο θα μας προστατεύει από τη σοβαρή νόσο, το επικαιροποιημένο πάρα πολύ περισσότερο. Η ήπια νόσος δεν θα μας νοιάζει, διότι θα είναι ήπια και δεν θα οδηγεί στη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων στο νοσοκομείο, σε συνδυασμό όχι μόνο με το εμβόλιο, αλλά και με τα άλλα μέσα που έχουμε, κυρίως τα χάπια, έτσι, τα οποία προς το παρόν διατηρούν μια υψηλή αποτελεσματικότητα και το θέμα αυτή τη στιγμή είναι να αυξηθεί η διαθεσιμότητά τους. Μάλιστα. Τώρα, και κλείνουμε με την Κίνα, κύριε καθηγητά. Στην Κίνα υπάρχει, το είχαμε συζητήσει στην προδεκαημέρου συνάντησή μας, έχει αλλάξει κάτι ως προς την, ως προς το, πώς να το πω, το χαρακτήρα της, του ιού? Ο χαρακτήρας του ιού δεν έχει αλλάξει. Συνεχίζει να μην υπάρχει κάποιο επιστημονικό δεδομένο οπουδήποτε που να το ξέρω εγώ, αλλά λογικά θα το ήξερα. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που συμβαίνει στην Κίνα, δεν είναι κάτι ύποπτο, δεν είναι κάτι που να μας βάλει σε κίνδυνο. Αυτό να νιώσουμε κίνδυνο. Ναι, ναι. Είναι, προσπαθούν με μια αποτυχημένη ή μάλλον μη κατάλληλη στρατηγική πλέον για το στέλεχος που κυκλοφορεί, που είναι πολύ μεταδοτικό, το όμικρον, να αντιμετωπίσουν με μια παλιά συνταγή, κάνοντας την μετάδοση αυτή, του, τη μετάδοση την αυτού. Μετάδοση του. Μάλιστα. Ακριβώς. Τώρα, με ένα εμβόλιο, με έναν εμβολιασμό που μάλλον που φέρεται να μην επαρκεί σε όλη διαφορά τον πληθυσμό και με ένα εμβόλιο που και αυτό μάλλον δεν φαίνεται να είναι το επαρκέστερο, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Το εμβόλιο είναι σαφώς λιγότερο αποτελεσματικό από ότι είναι τα δυτικά εμβόλια, να σας το πω έτσι. Και το πρόβλημα της Κίνας είναι ότι οι μισοί άνθρωποι άνω των 80 ετών και το 20% των ανθρώπων άνω των 60 ετών δεν είναι εμβολιασμένοι. Και επειδή ακολούθησαν στρατηγική μηδενικών κρουσμάτων επί πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχουν και ανοσία. Δεν έχουν και ανοσία από τη φυσική μολύνση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλή δουλειά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.